Σαφέστατα θορυβημένη είναι η κυβέρνηση από τις επιπτώσεις που θα επιφέρουν στην οικονομία οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Γι' αυτό το λόγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη την Παρασκευή, κατά την οποία στην παρουσία αρκετών υπουργών και άλλων αξιωματούχων θα μελετηθούν τρόποι αντιμετώπισης αυτών των επιπτώσεων. Μάλιστα, οι πληθωριστικές τάσεις που υπήρχαν και αναμένεται να αυξηθούν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, αφού σύμφωνα με τη Eurostat ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο έφτασε το 5,8 στην Ευρωζώνη. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 112 δολάρια το βαρελί, σπάζοντας ρεκόρ 8 ετίας, ενώ το ρούβλι έπιασε την κατρακύλα, φτάνοντας τα 122,5 έναντι του ευρώ, με τις τιμές των σιτηρών να καταγράφουν αυξήσεις μέχρι και 10%. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η μεγάλη ανησυχία για το τραπεζικό σύστημα, με τον Υπουργό Οικονομικών ωστόσο να καθησυχάζει ότι δεν θα επηρεαστεί καθώς δεν έχει έκθεση στη Ρωσία. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα διατηρεί ένα από τα πιο υψηλά επίπεδα κεφαλαιοχικής επάρκειας και ρευστότητας και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για καμία τράπεζα στην Κύπρο και άλλωστε οι κυρώσεις δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των όποιων τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον Υπουργό Οικονομικών να σημειώνει ότι η μακροοικονομική επίπτωση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης, ενημερώνοντας παράλληλα ότι το ζήτημα θα απασχολήσει τη Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή που θα συνέλθει το πρωί της Παρασκευής. Ενώ σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ βρέθηκε με την ΟΕΒ για το θέμα. Σε πάρα πολλές σφαίρες της ζωής επηρεάζεται η Κύπρος δυσμενώς και αυτό θα πρέπει να μας κινητοποιήσει για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ενώ οι επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής αναμένεται να απασχολήσουν και το Εθνικό Συμβούλιο που συγκλήθηκε αύριο στις 6:30 το απόγευμα.